Κωστά μου, Αλέκο, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που δίνεις τη χαρά και την τιμή να κάνουμε τούτη συνέντευξη στην προσπάθεια που ξεκινήσαμε έτσι διαδικτυακά να παρουσιάζουμε κάποιους σημαντικούς, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη, αθλητές, όχι μόνο του ποδοσφαίρου, γενικότερα αθλητές που άφησαν την δική τους σφραγίδα στην Κύπρο, στον Κυπριακό αθλητισμό γενικότερα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Κατά την άποψή μου, όπως είπα, ήσουν από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές που πέρασαν από τα κυπριακά γήπεδα, οπότε είναι χαρά και τιμή μου που σε έχω μαζί μου. Φίλε μου, να είσαι καλά για τα καλά σου λόγια. Εντάξει, μας, εγώ δεν θυμάμαι να αρνήθηκα ποτέ σε κανέναν, είτε τον ξέρω ή πόσο μάλλον εσύ που είσαι και φίλος. Θεωρώ μέρος της δουλειάς μας για να ακούει ο κόσμος, να αντιλαμβάνεται για το τι ασχολούμαστε εμείς, τις δυσκολίες ή και τις ευκολίες, ή για να ο κόσμος να πηγαίνει που τα τελευταία χρόνια δεν το βλέπουμε στα γήπεδα. Αυτή είναι η χαρά μας. Εμάς είναι η δουλειά μας Θα αυτή. ξεκινούσα λίγο διαφορετικά, αλλά να πιω την πάσα που έδωσες πριν για το ότι εγώ πάντα ήμουν διαθέσιμος να μιλώ στον κόσμο έξω. Ήσουν πάντα, Κώστα, έτσι. Γιατί δεν ξέρω που ήσουν ποδοσφαιριστής, έτσι λίγο πιο μικρή ηλικία, έβγαινες εύκολα έξω και μιλούσες. Ναι, θυμάμαι κάποια περίοδο έτσι λίγες απαγορεύσεις από τις ομάδες που προσπάθησαν να το κάνουν αυτό, αλλά ήταν ένα μέτρο θεωρώ και που συμβαίνει και τώρα. Θεωρώ λαθασμένο, γιατί ο κόσμος θέλει να δει τους και να ακούσει τους πρωταγωνιστές. Για μένα είμαι κάθετος ότι είναι λαθασμένο αυτό, ειδικά στη μικρή Κύπρο που ζούμε. Πρέπει ο κόσμος να έρχεται σε επαφή, να μιλά, να καταλαβαίνει καλύτερα και πόσο, για τον καθέναν ή που τον κατηγορεί ή που τον χειροκροτά. Θεωρώ βασικό αυτό το κομμάτι και για τη βία στα γήπεδα ακόμα. Σου έκανα αυτή την ερώτηση γιατί θυμάμαι 98-99 όταν σιγά σιγά ξεκίνησα και εγώ την καριέρα μου έτσι ως αθλητικογράφος. Εσύ νομίζω ήταν η εποχή που επέστρεψα από τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος, επίσης το 97, αν δεν κάνω λάθος, Ναι, στον σωστό. Παναθηναϊκό. Επέστρεψες, ήσουν ο Κώστας ο Μαλέκος, ο οποίος είσαι στο δικό σου όνομα, ανέφτιαξες το στην Κύπρο και λέγαμε εμείς έτσι πιο μικροί δημοσιογράφοι Παναγία μου, μάχε σήμερα ο Κώσταν τον Μαλέκο, είναι πια στο δήλωση. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα τούτο να μιλήσει ο Μαλέκο. Γι' αυτόν πριν σου έκανα έτσι την Ναι. ερώτηση. Εντάξει, φίλε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι τώρα που παίζεις. Αυτά έχει, ειδικά όταν είσαι από τους καλύτερους. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και εγώ θυμάμαι, πήγαινα με τον πατέρα μου μια φορά είδα τον Επαγόρα. Θυμάμαι τον Χριστοφή, που ήταν ο βασικό και ο αρχηγό τη Ομόνοια. Εγώ ήμουν μωρό. Και τον είδαμε στο αυτοκίνητο πάνω στα φώτα, και με ταχυπαλμία. Τούτο είναι το ποδόσφαιρο. Όπω βλέπουμε στο εξωτερικό και του απολαμβάνουμε, νομίζω τούτο είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι. Και ο αθλητισμό γενικά. Γενικότερα και ο αθλητισμός, έχεις δίκιο Κώστα Βαστούτο. Εντάξει, να ξεκινήσω λίγο πώς παίρνει ο Κώστας ο Μαλέκος τις μέρες τώρα, του περιοριστικού μέτρου, δύσκολες μέρες για όλον τον κόσμο. Ο Κώστας. Εντάξει, το ζήσαμε κι αυτό, το ζούμε κι αυτό. Δεν είναι καθόλου εύκολο για όλους μας. Και αυτή τη σύνδεξη που κάνουμε τώρα, τόσα χρόνια που μιλάμε στα ράδια, στις τηλεοράσεις, πρώτη φορά το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, καλή επιτυχία και στη νέα σου Να σε καλά, σε στο σελίδα. ευχαριστώ. Την τιμή μου που εσύ έχω Είσαι ένας αποκλειστικά. άνθρωπος. Εντάξει, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεσαι τον αθλητισμό και γενικά και το ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήματα που ασχολείσαι. Οπότε, εντάξει, παίρνουμε. Εγώ να σου πω, βρίσκομαι στο γήπεδο του Φωιλακατάνη, ας πούμε, Ναι. προπονητής. Εδώ σκοτώνουν τις ώρες μου. Έχει πολλά πράγματα να κάνουμε, θέμα οργάνωσης, που αφήναμε πίσω κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Οπότε προς το παρόν, παίρνω ευχαριστά γιατί ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Να δούμε πότε να λήξει αυτό, να ησυχάσουμε όλοι. Αυτό είναι σημαντικό σίγουρα, ιδίως όσο πιο γρήγορα γίνεται.
αυτό που περνούμε όλοι μας, γενικότερα ο κόσμος. Εντάξει, εγώ είμαι ο άνθρωπος που κάνει έτσι μια τυποποιημένη συνέντευξη, ρε Κωστά, οπότε μια και είπες για το ΘΟΗ, πώς είναι οι μέρες στο ΘΟΗ, μάλλον πώς ήταν έτσι πριν την αναστολή τουλάχιστον των πρωταθλημάτων. Εντάξει, είναι μια ομάδα παραδοσιακή της δεύτερης κατηγορίας, με σκαμπανεβάσματα. Υπάρχουν οι βάσεις, υπάρχουν οι εγκαταστάσεις. Έχουν γίνει αρκετά λάθη στα προηγούμενα χρόνια, όπως σε όλες τις ομάδες. Επειδή εμένα είναι η δουλειά μου το ποδόσφαιρο, θέλω να βάλω μια σφραγίδα, όχι για να γίνω ο καλύτερος προπονητής εδώ ή ούτε για να μου πουν, να μου δώσουν εύσημα. Απλά είναι κάποια πράγματα που θεωρώ ότι στο ποδόσφαιρο πρέπει να γίνονται και στις πιο μικρές κατηγορίες για να μπορείς να πάρεις τίτλους έστω και σε αυτές τις κατηγορίες. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο η πρώτη κατηγορία, δεν είναι μόνο η πρώτη εξάδα. Υπάρχει πολλοί κόσμος που ασχολείται με αυτό. Ήδη τώρα με τον κορονοϊό βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η υγεία, πόσο σημαντικό είναι η καθαριότητα ενός αθλητικού κέντρου ή ενός γηπέδου. Αυτά όπου και αν πια είναι μέσα στις προτεραιότητες μου και έχω κατηγορηθεί. Και πιο πρόσφατα που έστειλα κάποιες φωτογραφίες που είπε ότι πήγαμε να παίξουν. Γι' αυτό εντάξει είναι κάτι που ίσως με ρωτήσεις και πιο μετά. Αφού το ζούμε, που το ζούμε αυτό, να διορθώσουμε κάποια πράγματα και να διορθώσουμε και τις κατηγορίες, γιατί μόνο έτσι απολαμβάνεις το ποδόσφαιρο και για να εντάξουμε και Κύπριους σε πιο πάνω κατηγορίες. Σε αυτές τις κατηγορίες, όταν έρθει κάποιος ένας νεαρός να παίξει, το 90% είναι εγκαταστραφή. Το παίρνει ερασιτεχνικά, να έρχεται εδώ μία ώρα έτσι, και γι' αυτό χάνονται ταλέντα. Και όταν βλέπει και τις εγκαταστάσεις, Κώστα, ερασιτεχνικές, ας το θέσουμε έτσι, αφού χρησιμοποιήσουν τη λέξη, δεν το παίρνει και ο ίδιος στα σοβαρά. Δηλαδή, έρχομαι στο γήπεδο, δεν βλέπω κάτι ακριβώς σωστό, καλές εγκαταστάσεις. Τώρα, τι να ασχοληθώ και εγώ σοβαρά, λέω εγώ τώρα. Ακριβώς, και τον καιρό που ήμουν στο Supersport, όταν έκανα την εκπομπή και μιλούσαμε για αυτά τα δεδομένα. Δεν μπορούμε, επειδή είχαμε και το δραματική εμπειρία και χειρότερη, θεωρώ, από τον κορονοϊό τότε με τον πόλεμο. Όλα τα σωματεία θέλουν σίγουρα να έχουν την ομάδα τους, να θυμίζει το χωριό τους, να θυμίζει το ένα, να θυμίζει το άλλο. Όμως από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε όλοι και να θέλουμε να πάμε στο Champions League. Ό,τι σωματείων υπηρετούμε πρέπει να πάμε στο Champions League. Γι' αυτό που πρέπει να γίνουν και κάποια θέματα επαγγελματισμού και ημι επαγγελματισμού για να διορθωθούμε σιγά σιγά από όλες τις πλευρές. Υπήρχε επαγγελματισμό στον Ολυμπιακό, Κωστά, όταν ξεκίνησες προπονητής. Τα πράγματα πώς ήταν εκεί. Είπα σου να σύρνουμε σφίνες, να πηγαίνουμε λίγο μπροστά πίσω, αλλά πιάνω κάποια πράγματα που μου λες για να συνεχίζω. Ναι. Μα μου αρέσει αυτή η συνέντευξη. Είναι διάλογος. Δεν είναι τυποποιημένες εκεί πέντε ερωτήσεις και αν μου κάνει να σου απαντήσω. Όπως τα βλέπω, όπως τα σκέφτομαι, όπως τα έζησα, θα σου απαντώ. Και εκεί και στον Ολυμπιακό τα ξεκίνησα. Θέμα εγκαταστάσεων. Δεν ήταν ομάδα για να πρωταγωνιστήσει ή και να είναι στην πρώτη κατηγορία. Αυτό είναι δεδομένο. Και αν θυμάσαι τον καιρό, ξέρω εγώ, πήγε η Τωρναρίτη, όχι τώρα, πριν, όταν κυνήγησε και πρωτάθλημα, τι έγινε? Μία χρονιά καλή και 15 να ψάχνεις να γλιτώσεις το σωματείο, να με μπαθήσει, να μεν. Οπότε είναι μια σειρά από πράγματα που πρέπει να κάνεις και να βγαίνεις καλοπάτι. Αλλά αυτό φυσικά είναι, φίλε, και από θέμα και ομοσπονδίας, το πώς. Πώς διαχειρίζεσαι και πώς κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις. Στο κεφάλαιο. Εμείς λέμε απλά κάποια πράγματα χωρίς να είμαστε οι ειδικοί. Στο κεφάλαιο. Δεν είμαστε ειδικοί για να σου πω κάνω το αυτό και αυτό. Σωστό. Στο κεφάλαιο Ολυμπιακός, Κώστα, είσαι μερίδιο ευθύνης και ο Κώστας ή ήταν μόνο η ευθύνη έτσι στον Ολυμπιακό για το τέλος της συνεργασίας, την πρόωρη, την πολύ πρόωρη συνεργασία που έληξε? Εντάξει, στο Ολυμπιακό είχα πάει και στα τελευταία μου σαν ποδοσφαιριστής.
Είχα και αναλάβει υπηρεσιακό προπονητή μόλι σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Μετά είχα πάει και όταν κάναμε τα σεμινάρια για να γίνουμε προπονητέ και στι ακαδημίες του Ολυμπιακού. Και πιο πρόσφατα που όταν άλαβα την ομάδα, την πρώτη ομάδα, εντάξει, το θεωρώ άδικο. Άδικο δεν μπορεί μέσα σε μια αγωνιστική να κρίνει τον οποιοδήποτε προπονητή, Μαλέκος είναι ή οποιοδήποτε. Να σου πω αν έκανα λάθη ή αν δεν έκανα, θεωρώ ότι στο ποδόσφαιρο κάθε μέρα γίνονται λάθη. Το ζήτημα είναι η πορεία και η υπομονή. Σε όποια ομάδα και πάει, θέλει υπομονή. Αν δεν έχει την υπομονή, εντάξει, και τώρα ας πούμε που είναι εκεί και είναι καλύτερα πράγματα, είναι στην πρώτη κατηγορία. Δόθηκαν, ξέρω εγώ, τα πόσα χιλιάδες περισσότερες για να αγορίζεσαι στην πρώτη κατηγορία. Ναι. Όμως, λείπουν κάποια πράγματα. Λείπουν κάποια πράγματα. Πρώτα η ομάδα που θέλει να πάει Champions League, που θέλει πρωταθλήματα, πρέπει να έχει αθλητικό κέντρο. Μάλλον και με την Ομόνια και με το ΑΠΟΕΛ. Όταν επέστρεψα, ειδικά από τον Παναθηναϊκό που είχα ζήσει τότε εκεί την Παιανία, μάλλον καθημερινά. Και αυτό με φωνάζουν κάποτε τρελόν, κάποτε πελόν, κάτι, ξέρω πώς με. Δηλαδή και πράγματα τα οποία και τώρα, φιλέ, που δεν χρειάζονται λεφτά. Απλώς είναι θέμα ορών και οργάνωση. Δεν μπορούσε, ας πούμε, μια Ομόνια και έναν ΑΠΟΕΛ, ας πούμε, να είχα πει ένα στο Γέριν ή που έφτασα, ξέρω, το πιο πρόσφατο, τον Παγιό Αρχάγγελο, να υπάρχει καφενές εκεί, να υπάρχει. Έτσι μάθαμε που έπρεπε κάποια πράγματα να αλλάξουν. Τώρα το ΑΠΟΕΛ έδωσε, ξέρω εγώ, 2-3 εκατομμύρια να κάνει αθλητικό κέντρο. Ναι. Να μείνω λίγο Έτσι, στην έτσι. Παιανία. Αν είπα, να πιάνω λέξεις και να προχωρώ λίγο παρακάτω εγώ. Να μείνω λίγο στην Παιανία. Πρόλαβες, είδες την Παιανία, αλλά δεν πρόλαβες και το δεύτερο χρόνο να τη δεις. Κώστα, θέλω να μου πεις λίγο για το Ναι. διάστημα, για μέ. Ελεχθήκαν πάρα πολλά. Εντάξει, είπαμε τα, είπες τα, εγγραφτήκαν πάρα Ναι. πολλές φορές. Θέλω να μου κάνεις έτσι μια σύντομη, εσύ τα έζησες, έτσι είμαστε εμείς που τα ζήσαμε, εσύ γράφαμε τα ή Ναι. κάποιοι έγραφαν τα, εσύ έζησες τα πράγματα για μέ. Πώς ήταν τα πράγματα εκείνο το διάστημα στον Παναθηναϊκό, γιατί τουλάχιστον εγώ προσωπικά επίστευα και ακόμα πιστεύω το ότι ο Κώστας ο Μαλέκος είχε σαφώς θέση στον Παναθηναϊκό κίνηση τουλάχιστον της περίοδου και έπρεπε να μείνει για να δείξει πραγματικά την αξία του. Ναι, εντάξει. Εσείς και εγώ αντιβιώσεις με αυτό το δεδομένο, μου φέρνεις μνήμες που είναι χαραγμένες σίγουρα μέσα στο μυαλό μου. Καταρχήν έφυγα τότε το 1997 από την Ομόνια να πάω στον Παναθηναϊκό και ήταν ένα γεγονός που δεν είναι όπως τώρα που υπάρχουν τα συμβόλαια και πανπολία να πάει για 6 μήνες ή ένα χρόνο ή που γίνεται αυτό. Ήταν διαφορετικό. Τότε προηγουμένως είχε πάει, θυμάμαι, ξέρω εγώ, ή ο Σταύρος ο Παδόπουλος, Σαβίδης, πιο παλιό Πάκος, ήταν μετρημένες οι μεταγράφες και έπρεπε να πάμε να δούμε κάτι το οποίο σίγουρα δεν ζούσαμε στην Κύπρο. Το μεγαλύτερο λάθος που έχει γίνει και από εμένα και από την Ομόνια τότε ήταν το θέμα συμβολέου. Θέμα συμβολέου δεν χειριστήκαμε κανένα σωστά. Εγώ δικαιολογούμαι διότι ήμουν μόνος, 26 χρονών, τότε δεν Και είχα άπειρος τα μάνατζερ, δεν θέματα. είχε Και να σε άπειρος τα συμβουλέψουν. θέματα. Εννοείται, εννοείται. Δεν υπήρχε ένα μάνατζερ να σε συμβουλεύσει ή γιατί να υπογράψω 6 μήνες συμβόλαιο και να μην υπογράψω στα 5 χρόνια που εθέλαν. Μπορούσαμε να το κάνουμε αν ήμουν πιο σοφός, αν είχα μάνατζερ ή αν ήταν πιο σοφή Ομόνια και πιο επαγγελματική. Διότι, αν θυμάσαι την ίδια εποχή, όταν έφυγα πήγα από στον Παθηναϊκό, την ίδια εποχή ήρθε ο Κόκκαλης τότε μαζί με Μπάιβιτς και θέλαν τον Κόκκιτς που ήταν στην Αόρθωση. Ναι. Που ο Κόκκιτς ήταν και σε μια ηλικία 35 χρονών τότε. Και είχε χτυπήσει, θυμάμαι, αν θυμάστε, η Παγή, ο Φορίγκουε, η Αλεξανδρίση, η επιθετική του Ολυμπιακού. Είχαν τραυματιστεί και θέλαν έναν επιθετικό για αυτόν το εξάμηνο. Και ήρθα στην Αόρθωση να πάρουν τον Κόκκιτς. Για 6 μήνες. Και τότε ο Γίγης ο Κωνσταντίνου του είχε πουλήσει τον Κόκκιτς για 700.000, σε παρακαλώ, για 3 χρόνια, 35 χρονών. Ήταν η δουλειά του Κίκη, Κώστας. Είναι αυτό που σου λέω ότι εγώ ήμουν υποτίθεται ένα από τα καλύτερα ταλέντα στην Κύπρο. Ναι. 27 χρονών, 26-27 χρονών. Δεν μπορεί να με δώσει 6 μήνες.
Και αν θυμάσαι τότε και ο Σαββίδη έκανε ένα χρόνο να παίξει, και ο Κόκκι στην αρχή τον εφωνάζαν ο Γέρον, ο το ένα ή το άλλο, τον πρώτο εξάμεινο, τον πρώτο χρόνο. Οι Έλληνε για να σε αποδεχτούν πρέπει να περάσει κάποιο διάστημα. Και εγώ δυστυχώ υπογράφοντα αυτού του 6 μήνε, έρχεται και η πορεία του Παναθηναϊκού που ήταν τραγική. Δεν βγήκε η ομάδα Ευρώπη μετά από, ξέρω εγώ, πρώτη φορά στην ιστορία τη. Και οπότε πήγα και εγώ θύμα, όπως και αρκετοί καλοί ποδοσφαιριστές, αφού θυμάμαι ήταν στο τσάκ να διώξουν τον Βαζέχ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πώς μπορούσα εγώ να μείνω. Σωστό. Αλλά το τι ζήσαμε εκεί, το πόσο αλλάξαμε τα πράγματα που είδα, τον επαγγελματισμό, η παιανία απίστευτη, αφάνταστα. Εκεί ψάχνεσαι, εκεί βελτιώνεσαι και όταν επέστρεψα πίσω, φίλε, είναι εκεί που είχα και πολλές προστριβές ή και με παράγοντες ή και με προπονητές που θεωρούσαν ερασιτεχνικό των κυπριακών ποδοσφαίρων. Εγώ είχα οράματα από την αρχή που έδωσα παρέτηση στην κυβέρνηση το 1991, όταν σταμάτησα, 92, σταμάτησα από τη σίγουρη δουλειά που ήταν τέτοια τα δεδομένα τότε, για να γίνω επαγγελματίας. Είχα όραμα. Και όταν πήγα στο ΑΠΟΕΚ το 2000, ξέρετε τι είπα στον πρόεδρο Πετρίδη. Το 2000 που δεν πήγε καμία ομάδα, δεν ασχολόταν τότε με την, ούτε και η εθνική, ούτε και σε συλλογικό επίπεδο. Του είπα, θέλω να μου βάλεις ένα πριμ πάνω στο συμβόλαιο, 100.000 λίρες, αν πάμε στο Champions League. Και απάντηση ήταν να σου βάλω 300 και γελούσε. Οπότε αντιλαμβάνεσαι σε τι κατάσταση επικρατούσε τότε. Και το 2020 τώρα, αν δεν πάει Champions League το ΑΠΟΕΛ, αποτυχία. Ακριβώς. Μα πίεσε 4-5 χρόνια, το 6 πότε, η πρώτη φορά. Οπότε δεν ήταν μακριά το όνειρο ή του Μαλέκου ή του κάθε ποδοσφαιριστή και του παράγοντα. Ήταν κοντά, διότι είχαμε ταλέντο σαν ποδοσφαιριστές στην Κύπρο. Είχαμε ταλέντο και έχουμε. Εντάξει, επιστρέφει ο Κωστάς με τον τρόπο που επιστρέφει ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ, εσύ να μας το επιβεβαιώσεις τούτο, ότι το γυαλί με την Ομόνια ενεράγησε πλέον. Πράγματα που νομίζω ήταν ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Έρχεται ο Κώστας πίσω, σκέφτεται... Γιατί μιλάς όταν επέστρεψα στην Ομόνια. Ναι, όταν επέστρεψα στην Ομόνια. Κάπου εκεί τα πράγματα αρχίσαν και έλειτα σωστά, δεν ξέρω, πάντα και στις δύο πλευρές υπάρχει ένα φταίξιμο όταν μια σχέση χαλά. Τούτο είναι δεδομένο, τουλάχιστον η προσωπική μου η άποψη. Και σιγά σιγά ο Κώστας αρχίζει και σκέφτεται το επόμενο βήμα, δηλαδή παίζει στην Ομόνια αλλά σκέφτεται ότι είναι να φύγω και να πάω κάπου αλλού. εγώ δεν είχα τέτοιο, τέτοια βλέψη επιστρέφοντας πίσω στην Ομόνια, φίλε. Πρόσφατα έχω κάνει και την αυτοβιογραφία μου, η οποία λέω και με στοιχεία πολλές αλήθειες. Σίγουρα, για να το είπε στην αρχή, για να μην λέω ότι φταίει μόνο η μια πλευρά, σίγουρα φταίει και ο Μαλέκος. Δεν χωράει αφιβολία ότι φταίει και οι δύο πλευρές. Εμένα η δικαιολογία μου ή το εισαγωγικά είναι ότι πλησίαζα, φίλε, πλέον στα 30 μου χρόνια. Οπότε όταν είσαι και 30 χρόνια και ξέρεις ότι είσαι 34 θα σταματήσεις το ποδόσφαιρο και αμείβεσαι με ψίχουλα απλώς για να ζεις. Ενώ υπήρχαν συμβόλαια στην Κύπρο, ειδικά των ξένων, που μιλούμε για πολλά λεφτά. Ήταν σχεδόν με ευρώ 200-250.000 ευρώ επέρναν τότε. Ναι. Και όταν εγώ είχα φτάσει πλέον τα 30 μου χρόνια, φίλε, με τον πιο ψηλό μισό, όταν επέστρεψα από τον Παναθηναϊκό με 1.500 ευρώ, ας πούμε, τον μήνα, και ήμουν ήδη 30 χρόνια, και έβλεπα ότι πέραν του ότι οι ομάδες βασίζονται στα δικά μου πόδια σε μεγάλο βαθμό και δεν το έλεγα εγώ, έλεγα το ξέρω όλοι και ήδη όταν ζητούσα ξέρω έναν εκατομμύριο για να αξίζει ο Μαλέκος για να φύγει. Οπότε πλέον βάζεις και μυαλό. Δεν είσαι 22, δεν είσαι 21, δεν είσαι 23. Είσαι 30 και σκέφτεσαι ότι σε 30 χρόνια σταματήσει το ποδόσφαιρο.
και δεν έχεις έναν ευρώ στην τράπεζα. Οπότε εκεί σε τη χρονική περίοδο, βλέποντας και αυτά στον Παναθηναϊκό, είχα αρχίσει ναι, να μουρμουρώ, να κάνω, να λέω ρε παιδιά, τι γίνεται, εγώ θέλω να συμβόλαιο. Και έρχεται την ίδια χρονιά όταν επέστρεψα στον Παναθηναϊκό, η Rapid Viennes. Ναι. Τελειώνει το παιχνίδι που είναι σήμερα και ξέρω εγώ η ημερομηνία νομίζω του Ισπανία-Κύπρος που κερδίσαμε την Ισπανία στον ναι. Αντώνης Παπαδόπουλος και φεύγω από το γήπεδο και είχα ραντεβού στο Πάλμπι στο ξενοδοχείο και συμφωνώ 300.000 λίρες με τη Rapid Viennes για να πάω. Τη στιγμή που έπιανα 10.000 λίρες στη νομορία του χρόνου. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί ήρθαν οι μεγάλες ρήξεις. Μάλιστα. Ναι, νομίζω όμως, ήταν ξεκάθαρο ότι την πρόταση της Rapid Viennes και όταν η Ομόνια δεν συμφώνησε τελικά, κάπου εκεί ήρθε και το οριστικό τέλος όσον αφορά τις σχέσεις του Κώστα ακριβώς, με την Ομόνια. Έχουμε φίλε και οι δύο πλευρές έχουμε την δικαιολογία ότι δεν υπήρχαν συμβόλαια. Ναι. Διαφορετικά θα σκεφτόταν η Ομόνια αν είχα συμβόλαιο, διαφορετικά θα σκεφτόμουν εγώ αν είχα συμβόλαιο. Φτάσαμε την εποχή που υπογράφαμε, με πήρε ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, στα τσικό της Ομόνιας 8 χρονών, βάζαμε την υπογραφή μας, βγάλουμε ταυτότητα και έπρεπε να είμαστε ελεύθεροι πλέον στα 31. Οπότε εκεί θεωρώ ότι είναι οι παρεξηγήσεις όλες, και ο κόσμος και τα πάντα. Μάλιστα. Έρχεται έρχεται η ΑΕΛ, που για πολλούς ήταν απλά ναι. ο μεσάζοντας για να πάει στο ΑΠΟΕΛ, να κάνει την πρόταση. Στο πίσω μέρος του κεφαλιού υπάρχει το ΑΠΟΕΛ. Ο Κώστας σκέφτηκε στην συγκεκριμένη περίοδο... Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Να το ξεκαθαρίσουμε, ναι. Σκέφτηκε παραπάνω τα λεφτά ή σκέφτηκε Κώστα να πάω και στον αιώνιο αντίπαλο γιατί ήταν έτσι τα πράγματα και να παίξω για με ποδόσφαιρο. Για να αποδείξω και κάποια πράγματα στους άλλους. Κοιτάξτε, ας πω. Ο Μαλέκος ποτέ δεν σκέφτηκε τα λεφτά. Αυτό σου το ξεκαθαρίσω. Ήθελα να μην αδικούμε. Η αδικία με πνίγει. Όπως όλον τον κόσμο και εμένα το ίδιο. Όταν είχε γίνει τότε μετά την κουβέντα που μίλησαμε πριν με η Rapid Viennes και υπήρχαν δύο ομάδες οι οποίες έκαναν πρόταση επίσημη στην Ομόνοια για να πάω. Το ΑΠΟΕΛ και η Ανόρθωση. Η ομάδα μου τα βρήκε με την Ανόρθωση. Εγώ είχα πάει όμως πριν τα βρει το πρωί και είπα στην διοίκηση της Ομόνοιας τότε ότι αν θα με δώσετε, θα με δώσετε στο ΑΠΟΕΛ. Διότι η Ανόρθωση είχε κάνει την πενταετία κάθε χρόνο αυτή την μεγάλη ομάδα που είχε τότε η Ανόρθωση, μια πενταετία συνεχόμενων πρωταθλημάτων. Και θεωρούσα ότι κάπου αυτό θα τελειώνει. Και δεν ήθελα να ήμουν ο παίχτης ο οποίος θα πήγαινα και δεν θα έπαιρνα πρωτάθλημα. Κάτι που ήταν από τους μεγάλους μου στόχους. Και ήθελα να πάω στο ΑΠΟΕΛ. Πρώτο, γιατί ο πρόσλογος είναι αυτός. Και δεύτερο, φεύγοντας, αν θα έφευγα από την Ομόνοια πληγωμένος με τον τρόπο που είχα διαχειριστεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλη η οικογένεια μου είναι Ομόνοια και εγώ, και θεωρούν μια πιο σωστή μεταχείριση στο πρόσωπο μου καλύτερη. Όταν είχα αποφασίσει να φύγω, φίλε, και με έπνιγε το δίκαιο, ναι, θα πάω στον αντίπαλο. Είμαι από αυτούς τους χαρακτήρες. Και πάει εσύ στον αντίπαλο. Είναι και θέμα... Είναι θέμα χαρακτήρου για μένα. Μπορούσε να πάω, ξέρω, σε μια ομάδα να μην έρθω σε ρήξη. Όμως, για μένα το ποδόσφαιρο αυτό είναι.
Είναι η Βάιν. πίκα, είναι αυτά τα ωραία. Τώρα που όταν πάει στις χημές ποδόσφαιρο και δεν υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα, αθλητική αντιπαλότητα σε σωστά πλαίσια, τότε τι να παίζεις ποδόσφαιρο. Είναι μέσα στο Οπότε, ποδόσφαιρο όταν γι' η αυτό. Ομόνια, για να τελειώσουμε την ερώτησή σου, όταν η Ομόνια δεν με έδινε μισθό από ΕΛ για αευνόητους λόγους, υπήρχε το ενδεχόμενο πλέον να μην παίξω ποδόσφαιρο για ένα χρόνο. Αν δεν έπαιζα ποδόσφαιρο για ένα χρόνο, πλέον θα ήμουν ελεύθερος. Ναι, σωστό. Οπότε η Ομόνια, αντί να καρποθεί 400.000 που καρπόθηκε, εγώ μπορούσα ένα χρόνο να κάθομαι και να πω την επόμενη χρονιά και να πιάσω και περισσότερα λεφτά, διότι δεν θα πληρώνονταν η Ομόνια. Σε εκείνες τις συζητήσεις αυτό το διάστημα, η Ομόνια τα βρήκε με την ΑΕΛ για να καρποθεί και 400.000 λίρες τότε. Οπότε και εγώ υπόγραψα και πήγα στην ΑΕΛ για να μην κάτσω ένα χρόνο. Οπότε αυτά που όλα που λέγονται ότι ήταν το ΑΠΟΕΛ και έκανα μυστικά και αυτά για να πάω την επόμενη χρονιά και αυτά εμένα δεν ισχύουν. Και σας το λέω και τώρα ότι αν στην ΑΕΛ υπήρχε οι υποδομές, υπήρχε μια ομάδα που θα χτυπούσε πρωταθλήματα για τα επόμενα χρόνια, δεν υπήρχε περίπτωση να φύγω. Έχω περάσει εξαιρετικά στην ΑΕΛ τον χρόνο. Και με προπονητή τον κύριο Αντρέα Μιχαηλίδη, που ξέρετε πόσο μας δένει και αγωνιστικά και προπονητικά και η φιλία μας, σας λέω ειλικρινά ότι δεν θα έβγα από Τελεμισό. Όμως είδα ότι στην ΑΕΛ, με ένα γήπεδο εκεί στα βοηθητικά τότε του Ψηρίου, που αν το κάνεις γήπεδο, ένα αποδητήριο που ήταν 5-6 ομάδες, ήταν ερασιτεχνισμοί. Και πλέον ήμουν στα 31 μου χρόνια και ήθελα τίτλους. Και πήρα την απόφαση να πάω στο ΑΠΟΕΛ την επόμενη χρονιά για να κερδίσω εκεί τίτλους και γι' αυτό είναι εκεί γραμμένα δικαιώθηκα. Τα άλλα όλα Ναι. αντιλαμβάνομαι κάποιες πικρίες από τον κόσμο γιατί έφυγα, γιατί έκανα ύστερα που έφυγα κάποια πράγματα. Το απολογήθηκα, το απολογούμε και στην αυτοβιογραφία μου. Όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο, εξαρτάται από το χαρακτήρα του άλλου. Μπορείς να αλλάξεις δουλειά εσύ, να πάει σε έναν άλλον καλά φίλε και να θέλεις να παραμείνεις φίλος. Εγώ είμαι από τους χαρακτήρες που όταν είμαι σε έναν τόπο και δεν με εκτιμούν σύμφωνα με αυτά που προσφέρω, με αυτά θα πάω στον αντίπαλο. Είναι θέμα χαρακτήρα. Είναι θέμα χαρακτήρα, όπως το λες εσύ. Λοιπόν, Κώστα, πρέπει να τρέξουμε λίγο, γιατί πρέπει να το κλείσουμε Για να σιγά σιγά. καταλάβεις, για να Ναι. κα... Εντάξει, για να καταλάβεις, εγώ τώρα είμαι στο ΘΟΗ. Απέναντι μου είναι η ΠΑΕ, Κερίνιας. Στην οποία έπαιξες, πάει. Αν δεν με εκτιμεί. Και έπαιξα και πήγα για Έπαιξες. πρωτάθλημα σαν προπονητής. Αν δεν με εκτιμήσουν εδώ στο ΘΟΗ σωστά, αν δεν με εκτιμήσουν σωστά, θα πάω απέναντι. Μάλιστα. Εντάξει, τα μεγέθη ήταν λίγο διαφορετικά τότε, Ομόνοια από ΕΡ, αλλά Εντάξει. εντάξει, αστευόμενο. Λοιπόν, πάμε λίγο το τρέξουμε λίγο στο σήμερα, Κώστα. Εντάξει, τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά όπως φαίνονται. Δεν ξέρουμε πότε να ξαναξεκινήσουν το πρωτάθλημα. Και πραγματικά φέτος ειδικά, ζήσα το και εγώ έτσι λίγο πιο κοντά με τις μεταδόσεις και ξέρω εγώ το πρωτάθλημα φέτος. Πραγματικά ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Νομίζω ότι ήταν από τα καλύτερα που είδαμε τα τελευταία χρόνια και εγκρίμα που σταμάτησε έτσι και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί τουλάχιστον τούτη είναι η σκέψη ότι είναι να ολοκληρωθεί σίγουρα το πρωτάθλημα. Αλλά έτσι όπως επήγαινε το πρωτάθλημα θα είχε ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Συμφωνούμε, ναι. Ήταν από τα καλύτερα πρωταθλήματα που είδαμε φέτος και κάτω και πάνω. Ο λόγος για μένα είναι το ξύπνημα θέλεις του Ομόνιας και της Ανόρθωσης με την πορεία που έκανα και ήταν ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Τώρα, τι θα γίνει, πώς θα ξεκινήσουμε και αν θα ξεκινήσουμε, κανένας δεν το γνωρίζει, είναι θέμα κορονοϊού. Όμως πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις
ακόμα και χθες για τις πιο μικρές κατηγορίες. Εμένα η άποψή μου είναι αυτή, διότι η πρώτη κατηγορία μπορεί να παίξει. Αν μας δώσουν το OK σε ένα μήνα, ένα μισή μήνα να κάνουν προπόνηση, προλαβαίνουν να παίξουν. Και σε συνθήκες, ξέρω εγώ, και σε γήπεδα και. Θεωρώ από εκεί και κάτω, που δεν είναι λίγος ο κόσμος, που ταλαιπωρείται, πρέπει να δοθεί έναν τέλος. Η άποψή σου είναι ότι πρέπει να τελειώσουν τα πρωταθλήματα εκεί που είναι τώρα, στις μικρές κατηγορίες. Η άποψή σου. Θεωρώ, ναι, ξέρω ότι κάποιοι θα θα είναι τα πράγματα λάθος για αυτούς, κάποιοι θα είναι σωστά. Όμως, εδώ που φτάσαμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Και μπορεί να πάρθουν και αποφάσεις και εναντίον του ΤΟΗ ή υπέρ του, για να μην νομίζουν ότι να μιλάμε ότι τα κάνουμε για να είναι θέμα υγείας, είναι θέμα να μπορείς να παίξεις. Εγώ δεν θα σε ρισκάρω κανένα παίχτη να βάλω μετά από έναν μισή μήνα απραξία στο σπίτι για να του δώσω να παίξει σε αυτές τις κατηγορίες δύο παιχνίδια την εβδομάδα για να προλάβουμε και το καλοκαίρι και μέσα αυτά τις θερμοκρασίες και. Οπότε πρέπει να δοθεί έναν τέλος και να ξεκινήσει για μένα και είναι και το πιο σωστό και οργανωμένες και οι πιο μικρές κατηγορίες να κάνουν προγραμματισμό για τη νέα χρονιά. Και έτσι, κλείνοντας, Κώστα, να μείνουμε λίγο στην πρώτη κατηγορία. Θέλω την άποψή σου σίγουρα, που ευβαρύνουσα. Η Ομόνοια δείχνει πραγματικά φέτος ότι μπορεί να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Νομίζω εξεκάθαρο πλέον ότι ήταν στην πρώτη θέση πριν την διακοπή. Έδειξε ότι έχει την ομάδα που μπορεί να κρατήσει μέχρι το τέλος. Εσύ τι πιστεύεις ότι άλλαξε την Ομόνοια, δηλαδή την Ομόνοια των τελευταίων χρόνων με την φετινή? Είναι όντως ένα μεγάλο κομμάτι της αλλαγής οφείλεται στον Μπέρκ? Θα συμφωνήσω ότι δεν είναι τυχαίο καθόλου που είναι στην πρώτη θέση. Έστω και για τους ίδιους βαθμούς με την ανόρθωση. Τα προηγούμενα χρόνια και αρκετά χρόνια δεν ήταν αυτή η ομάδα ούτε για τις ανόρθωσες αλλά και της Ομόνοιας αυτή η ομάδα που ξέραμε στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι κακό. Το τι άλλαξε, σίγουρα δουλεύουν πάνω σε πιο επαγγελματική βάση και πιο σωστή μετά από κάποιες αλλαγές που έχουν γίνει. Όποιος και αν πάρει το πρωτάθλημα από αυτές τις δύο ομάδες, χωρίς να λέμε ότι αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα δεν δικαιούνται οι άλλες, θα είναι άξιος πρωταθλητής και της Ομόνοιας το αξίζει και της Ανόρθωσης. Των άλλων δύο ομάδων είχαν περισσότερα σκαμπανεβάσματα, όμως στα play-off δεν μπορείς σε ένα παιχνίδι ντέρπι να αγνοήσεις έναν Αποέλ, έναν Απόλλωνα. Δεν είναι οι διαφορές πάρα πολύ μεγάλες για να πεις ότι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Τώρα, αν με ρωτάς ποιος πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα αν δεν παίξουν, για μένα πρέπει, όπως είναι οι βαθμολογίες, να υπάρχει δικαιοσύνη. Τώρα, αν θα κατακτήσει το πρωτάθλημα ή αν θα πάει ή αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, διότι κακά τα ψέματα, χωρίς να δικαιώσει ένα πρωτάθλημα, βγάζεις πρωταθλητή. Είναι ένα θέμα το οποίο η UEFA, η FIFA, θεωρώ ότι θα ανοίξει μεγάλη πληγή αν γίνει αυτό. Και να σου πω και κάτι που πρώτη φορά το λέω. Καμία ομάδα στον κόσμο δεν θα πανηγυρίσει κανένα πρωτάθλημα φέτος. Φέτος πρωταθλητές είναι οι γιατροί, φίλε. Πρωταθλητές είναι ο κόσμος που προσπαθεί να σώσει από αυτήν το κακό που μας βρήκε. Καμία ομάδα δεν θα χαρεί το πρωτάθλημα. Οπότε, αν γίνουν και τελειώσει το πρωτάθλημα με τις ομάδες όπως είναι, να πάει η Ομόνοια στο Champions League, να πάει η Ανόρθωση ξέρω, στο Europa, το Απόλλη, ξέρω πώς θα γίνει. Νομίζω ότι αυτό αν δεν παίξουν ποδόσφαιρο, αν πάντα είναι με κεφαλαία, διότι όλοι θέλουμε να παίξουν ποδόσφαιρο. Αν δεν γίνει αυτό, θεωρώ ότι το πιο σωστό είναι αυτό. Ξέρεις, να συμφωνήσω μαζί σου, γιατί ακόμα και οι φίλοι της Λίβερπουλ που έχει 30 χρόνια να πιάει το πρωτάθλημα και να το πιάει φέτος. Εντάξει.
θέλουν να το πανηγυρίσουν στο γήπεδο και αν δεν το πανηγυρίσουν στο γήπεδο και ήδη εντάξει, πλέον και τα πράγματα που συμβαίνουν στην Αγγλία που είναι τόσο σοβαρά με το θέμα του κορονοϊού μπήκε σε δεύτερη μοίρα και το πρωτάθλημα αλλά και ήδη ακόμα έτσι που τους παρακολουθούν μέσα από το διαδίκτυο θέλουν ακόμα και ήδη να τελειώσουν το πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδο τουλάχιστον να το κερδίσει η ομάδα τους μέσα στο γήπεδο και ας μην το πανηγυρίσουν με τον τρόπο που ήταν να το πανηγυρίσουν σαν μια ομάδα που έχει να κερδίσει πρωτάθλημα 30 χρόνια. Σωστό, σωστό. Αλλά σας λέω, ούτε και αυτοί θα θέλουν το πρωτάθλημα χωρίς να τελειώσει το πρωτάθλημα, αν και είναι 20 ξέρω βαθμούς μπροστά. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ο προαθλητισμός, είναι μια χρονιά φέτος δυστυχώς, η οποία δεν ανήκει στο ποδόσφαιρο, ανήκει κάπου αλλού. Όμως γιατί πρέπει να συνεχιστεί η ζωή και πρέπει να συνεχιστούν τα Champions League, τα Europa League και τα πρωταθλήματα, πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή. Κάποιοι θα απογοητευτούν, κάποιοι θα είναι πιο ευχαριστημένοι. Όμως θεωρώ ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι τις καταστάσεις που ζούμε και θα βρεθεί μια σωστή λύση. Τέλεια. Λοιπόν, ένα λεπτό μόνο. Σκέφτηκα τώρα τρία πράγματα, έτσι να τελειώσουμε λίγο διαφορετικά. Είπα σου, δεν πειράζει με το μπρος-πίσω στη συνέντευξη. Είναι εντυπωμένη. Λοιπόν, τρία πράγματα. Είχα πάντα μια απορία και ήθελα να σου την πω. Σου την είπα και που είμαστε που κοντά, να σου πω την αλήθεια. Κάτι το οποίο να σε κάνει να γελάσεις λίγο. Θυμούμε τον Κώσταν Παγιά, που είμαστε και εμείς πιο μικροί, όταν εξηγήσα τη δουλειά σαν αθλητικογράφος, ένας παίχτης μέσα στο γήπεδο, με την κόμμωση του, το μαλλί του, το μακρύ, τα βρουλούθια του Ζαμέ, ξέρω εγώ, εξεχώριζε και για τούτον μέσα στο γήπεδο. Ο Κώστας των Τζερών έκαμνε το πράγμα γιατί ήταν το έτσι, άρεσκε του να έχει μακρύ μαλλί ή έκαμνε το γιατί, ξέρεις, λέμε και βλέπουμε ότι μεγάλοι παίχτες, οι στάρ που θέλουν να είναι στάρ σε μια ομάδα ή στη χώρα που αγωνίζονται, κάνουν και κάτι διαφορετικό, κάνουν τα μαγιά τους διαφορετικά, τα παπούτσια τους εν κότσινα, εν πορτοκαλιά, εν μπλε. Έχω πολλά παραδείγματα να σου πω, αλλά θέλω να μου πεις για σένα. Ήταν πάντα η απορία μου. Ας σου πω κάτι. Ποτέ δεν έκανα κάτι για να δείξω στον κόσμο. Δεν ήμουν αυτού του χαρακτήρα, ούτε και είμαι. Έκανα κάτι διαφορετικό. Ή ας πούμε που τέκειωνε το παιχνίδι που ήθελα να βγω έξω. Δεν ήμουν κανένας που μου του σπιθιού. Εντάξει, όταν τέκειωνε το παιχνίδι, εγώ ήθελα να βγω έξω να διασκεδάσω, να περάσω ωραία και ήμουν κοντά στον κόσμο. Γι' αυτό και υπήρχε αυτή η αθεμέχρι τώρα, ας πούμε, λέμε το Μαλεκούι. Είμαι σχεδόν 50 χρονών, προχτές ήταν τα αδερφιά μου 49, εγώ είμαι Μαλεκούι. Ναι, μπορείς να ζήσεις και από την κάμερα, ξέχασα. Να σε καλά. Απλά επειδή το στυλ μας τέτοιον εμάς και μιλούμε με τον κόσμο, βρεθούμαστε με τον κόσμο, κάποια πράγματα τα θεωρούν διαφορετικά. Αλλά να σου πω και το άλλο. Ξέρεις πίεση που είχα από τη Δευτέρα μέχρι το Σάββατο που θα ξεκίνα το παιχνίδι. Ο κόσμος. Όποιος έχανε παιχνίδι είναι ευθύνο Μαλέκος. Κόσμος. Πρόεδροι, Μαρέκο, δεν θέλουμε να πεθάνουμε. Δεν θέλουμε να ξέρω τι να είναι, να καταστραφούμε, να κάνουμε να φτιάσουμε. Εξεγίναν ένας πόλεμος από την Δευτέρα μέχρι το Σάββατο από όλους για το παιχνίδι του Σαββάτου που πρέπει να κερδίσουμε. Όταν τέκειωνε το παιχνίδι, φίλε, έτσι αμέ, έθελα την ελευθερία. Γι' αυτό και κάποια πράγματα ίσως να ξεφεύγαμε κάποτε. Το δεύτερο ήταν, θέλω να μου πεις έτσι, που παγιά, ποιους έτσι τρεις παίχτες πάντα είσαι μέσα στο μυαλό, δηλαδή εξεχώριζες και ήθελες εντάξει, να τους πλησιάσεις, να είσαι περίπου κοντά σε τούτα τα στάνταρ κάποια στιγμή στην καριέρα σου. Εννοείς στο ευρωπαϊκό, ναι. Στην Ευρώπη. Ναι, στην Ευρώπη. Ναι, ναι. Εντάξει φίλε, εγώ έχω φτάσει τον Ρομπέρτο Μπάτζο, θυμάστε τον Ιταλό. Βεβαίως. Με σχεδόν την ίδια κόμποση και από εκεί πήρα το, εκεί. Το μαλλί μου όταν είχα από τον Ρομπέρτο Μπάτζο. Ναι. Εντάξει, φτάσαμε κάποιους θα δικήσουμε σίγουρα. Για μένα ο Ρονάλτο, ο παγιός, ο Σέντερφορ μιλούμε, ήταν για να καταλάβεις εγώ πήγα σε ένα, δύο, τρία ταξίδια μόνο για να το δω αυτό.
Να πούμε το Ζιντάν, να φαινόμενο. πούμε Ροναλτίνιο, να πούμε εντάξει, είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ. Και τέλος, έτσι, τρεις συμπαίκτες σου που είτε σε οποιασδήποτε ομάδα, είτε Ομόνια, είτε ΑΕΛ, είτε Παναθηναϊκό, είτε ΑΠΟΕΛ. Εντάξει φίλε, εγώ υπήρχαν πάρα πολύ, κάποιους θα δικήσουμε, αυτό είναι δεδομένο. Όποιος και αν έπαιζε πίσω μου, για μένα ήταν πολύ, πολύ ξεχωριστό κομμάτι στην απόδοση μου. Ενώ σου στο θέμα μαρκαρισματίου μου, ένας παίκτης που είχα κάθε παιχνίδι man to man. Οι παίκτες που ήταν οι κόφτες στο ποδοσφαιρική γλώσσα, για μένα ήταν αυτοί που ήθελα να έχω στην ομάδα, όπως κατά καιρούς ήταν ο Χαρίς ο Νικολάου, ήταν ο Σατσάς, από άλλες ομάδες, ήταν ο Άριστος, ήταν ο Τιμοθέου, ο Παρισιλία. Αυτοί οι παίχτες πίσω πάντα με δυσκόλευαν, είδε, όταν ήταν αντιπάλοι μου. Είχα πολύ καλή συνεργασία σίγουρα με όλους σχεδόν τους σέντερφορ. Ήταν κάτι το οποίο ήταν η πρώτη μου σκέψη. Εγώ όταν έπαιρνα την μπάλα, η πρώτη μου σκέψη ήταν πώς θα μπει γκολ, πώς θα δω το σέντερφορ. Είναι πασίγνωστο με τον Γερμανό πόσο εύκολα τον έβρισκα, ένας μεγάλος γκολτσής. Για να καταλάβεις, όταν θα έδινα πάσα στον Γερμανό, δεν έβλεπα που είναι ο Γερμανό, έβλεπα τον αντίπαλο. Έβλεπα τον τελευταίο παίχτη τη άλλη ομάδα και πασάρισκα στον αντίπαλο. Ήξερα ότι κάπου εκεί θα είναι ο Γερμανό να την πάρει, να βάλει γκολ. Στο ΑΠΟΕΛ έχω συνεργαστεί έστω και για πιο λίγο διάστημα με τον Βαγουφσίν, το στυλ του, το κατέβαμα τη μπάλα και να έχουμε καλή συνεργασία. Έχετε και το κοινό, το Από του Ομόνια πιο Απόλλων τον παλιού. Παύτση. Από τους πιο παλιούς σίγουρα της Ομόνιας που με βοήθησαν, ποιον να πρωταθυμηθώ, Κάντιλο, Τσούρπα, Βαγόρα, Πέτσα, της εποχής μου, Νεντίν Τούτιτς, Τζούρια, οι πιο παλιοί που ήμουν πιο μικρός. Με τον Ράουφ, μα μια και ανέφερες το και τελειώνουμε, ήσουν και μια και μεγάλη συνεργασία και το διάστημα που είχατε. Ήσασταν και φίλοι εκτός γηπέδου, γιατί ήσουν και ο Γερμανός στις ιδιορυθμίες του. Έτσι ήταν μόνο ο Μαλέκος που τις είχε. Όχι ιδιαίτερα, όχι ιδιαίτερα. Δεν είχαμε τις φιλίες, όπως ο Γερμανός δεν την είχε με κανέναν. Ήταν αυτό το γερμανικό το Ναι. στυλ το ψυχρό με όλους. Ερχόταν, έκανε προπόνηση, πολλές φορές δεν μας έλεγε ούτε γεια. Επήγαινε σπίτι και θεωρούσαμε το στην προπόνηση την άλλη ημέρα. Και θυμάμαι τότε μέσα στα αποδυτήρια που κυκλοφορούσε τότε στην αρχή μου, μόλις ήρθε, ρε μα τούτος δεν μας λέει ούτε γεια, για όλους τους παίκτες, όχι μόνο μαζί μου. Όταν άρχισε και βάλει τα πρώτα γκολ, όχι τρία, όχι τέσσερα, όχι δυο, τρία-τρία, είχαμε με συζήτηση μέσα στα βοητήρια, ρε, αφήστε τον να βάλει γκολ και ας δεν μας μιλά ούτε για να έμαθα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Σωστό. Λοιπόν, νομίζω ότι ο καλύτερο τρόπο να κλείσουμε, Κωστά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ ωραία όμορφη κουβέντα που Να σε είχαμε. καλά. Ξέρω ότι να μπορούσαμε να μιλήσουμε για ώρε. Έχουμε περιορισμό έτσι λίγο στον χρόνο. Να σε ευχαριστήσω πάλι για την παρουσία Να σου σε και καλά. εύχομαι ό,τι καλύτερο στη συνέχεια, Κωστά. Και εσένα, καλή αρχή, ευχαριστώ.